Λοιπόν, εμείς την συζήτηση την έχουμε ξεκινήσει ήδη από το διάλειμμα, ήδη από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και έχει να κάνει φυσικά με το κομμάτι των επιδοτήσεων, έχει να κάνει με τη σφαγή που, όπως λέει ο κόσμος, της παραγωγής και καλά γνωρίζοντας έγινε στο κομμάτι των πιστώσεων. Και ενώ δόθηκε από νωρίς το σύνθημα και το μήνυμα ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να καταβληθούν νωρίς οι προκαταβολές, να καταβληθούν χωρίς προβλήματα, με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στο τραπέζι, αλλά η οποία τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα λεγόντουσαν μέχρι πρότινος δεν θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και μεγάλες αποκλίσεις. Περιμέναν αποκλίσεις, αλλά μικρές. Είδαμε να συμβαίνουν τα ακριβώς αντίθετα και τελικά οι παραγωγοί να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χριστόφορος Παπαδάκης από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, ο οποίος θα μας δώσει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Καλησπέρα. Και μαζί του και μαζί μας είναι και ο κύριος Στάθης Φραγιαδάκης, είναι βιοκαλλιεργητής και αγροτοσυνδικαλιστής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε όλο το κοινό. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε πριν ανοίξουμε την κουβέντα να κάνω τη δική μου προδοχή στο Χριστόφορο τον Παπαδάκη, γιατί τόσα χρόνια μαζί, δίπλα-δίπλα στην εφημερίδα, έτσι τον υποδέχομαι τώρα σήμερα στο στούντιο. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Καλώς σας βρήκα. Εύχομαι καλή τηλεοπτική σεζόν. Και εύχομαι κάθε επιτυχία που τη θεωρώ βεβαίως δεδομένη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Χριστόφορε. Λοιπόν, πάμε και στα δύσκολα και σε αυτά που περιμένει ο κόσμος να ακούσει ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των επιδοτήσεων. Και φυσικά εκείνο το οποίο περιμένει η παραγωγή να δουν, Χριστόφορε, και να ακούσουν είναι αν υπάρχει περίοδος, περίπτωση μάλλον βελτιώσεων, βελτιωτικών κινήσεων, αν θα σωθεί κάτι αυτή τη χρονιά, έστω και με την εκαθάριση του Δεκεμβρίου, ή κλαίνουν από τώρα τα χρήματά τους, τα χρήματα που περίμεναν. Κοίταξε, η πληρωμή έτσι όπως έγινε, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πούμε ότι μπάζει από παντού, καθώς υπάρχει μία τρύπα εντός εισαγωγικών που δεν ξέρει κανείς από πού προέκυψε αυτή η τρύπα. Δεν υπάρχει καμία δηλαδή δικαιολογία, καμία αιτιολόγηση από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Σήμερα δηλαδή έβγαλε, ας πούμε, μία ανακοίνωση που ουσιαστικά προσπαθώντας να μαζέψει τα ασημάζευτα, προσπάθησε να πει στην κοινή γνώμη ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι οι πληρωμές έγιναν κανονικά. Δηλαδή, τι λέει, Χριστόφερ, ότι όλα πήγαν ομαλά? Ότι η πληρωμή έγινε αποκλειστικά με τη χρήση δεδομένων, λέει, από την κυβερνητική πλατφόρμα του gov.gr, όπου φιλοξενείται η μία και μοναδική ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2023, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών κτλ. Δηλαδή, ουσιαστικά πάει να μας δείξει ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε, όταν την ίδια ώρα ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, έχει ζητήσει από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ την παραίτησή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όμως αρνείται να παραιτηθεί και μάλιστα έχει προσφύγει και στον εισαγγελέα, όπως είχε πει, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, για να καταθέτοντας σχετικό φάκελο στον εισαγγελέα και ζητώντας την διερεύνηση της υπόθεσης. Επί της ουσίας, Χριστόφορε, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τη σημερινή του ανακοίνωση και έχοντας με να είναι μάλλον η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ανοιχτή σύγκρουση με την ηγεσία του Υπουργείου, λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, κοιτάξτε να δείτε, μην ρίχνετε τις ευθύνες σε εμάς. Εμείς στη βάση των οδηγιών που πήραμε από τα αρμόδια Υπουργεία κάναμε και την καταβολή των χρημάτων. Αυτό λέει, έτσι. Δηλαδή, επιρρύπτει τις ευθύνες, ρίχνει ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Μπαλάκι. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία νομίζω ότι δεν επαληθεύουν αυτό που και δεν επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Δεδομένου ότι οι αριθμοί διαψεύδουν ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, εμείς σήμερα στην εφημερίδα δημοσιεύουμε μία ανάλυση που έχει να κάνει με τα νούμερα που ισχύουν με βάση τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το σύνολο λοιπόν της βασικής ενίσχυσης με βάση τη νέα ΚΑΠ είναι στα 829 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Πέρυσι ήταν 1,9 δις με βάση την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση. Ναι. Το πρασίνισμα ήταν γύρω στα 550 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Άρα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο η συνολική επιδότηση είχε ανέρθει στο ποσό του 1,650 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά φέτος τα 550 εκατομμύρια καταργούνται, αφού πλέον περνάνε στα περίφημα οικολογικά σχήματα. Άρα μένει λοιπόν το ποσό των 829 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά έπρεπε να πληρωθεί το 70%, δηλαδή 580 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 580 εκατομμύρια πληρώθηκαν 488 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λείπουν 92 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 92 εκατομμύρια ευρώ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δικαιολογεί τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Λείπουν 61 εκατομμύρια ευρώ. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Όταν λέμε λείπουν. Όταν λέμε λείπουν, δεν δικαιολογούνται από τις αναλύσεις των στοιχείων που ο ίδιος ο ΠΚΠ έχει κάνει, δεδομένου ότι ο ΠΚΠ δικαιολογεί μόνο τα 31 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν τις επιδοτήσεις μέχρι 150 ευρώ, δηλαδή οι επιδοτήσεις των μικρών παραγωγών, που κόβονται στην προκαταβολή για να πληρωθούν στη συνέχεια στην εκαθάριση, αν καλυφθεί το όριο όταν θα δοθεί η εκαθάριση τον Δεκέμβριο, και είναι και τα 15 εκατομμύρια ευρώ που κόπηκαν από βοσκοτόπους κτηνοτρόφων, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν ζώα. Άρα απομένουν 61 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν ξέρει κανείς τι έχουν γίνει. Κύριε Φραγκεδάκη, ακούστε και τα νούμερα που ανέφερε ο Χριστόφος τώρα. Τι έγινε φέτος με τις επιδοτήσεις? Για δώστε μας λίγο την εικόνα, θα ξέρετε. Αναδοματικά φουρνιάτικα, τη μιλωνάνε πίτα. Αυτή είναι μια παροιμία που λέει ο κόσμος. Δηλαδή από τη μαμά μέχρι τη λουχό να χάσει το παιδί. Η όλη ιστορία είναι ότι στην προγραμματική περίοδο που αρχίζει από φέτος μέχρι το 27, το 28, σαν χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει περικοπές. Απλά έδωσε κατευθύνσεις, περιβαλλοντικές ενισχύσεις και στους μικρούς παραγωγούς από 10 μέχρι 40 στρέμματα. Δεν είμαστε ικανοί, δεν είμαστε εννοώντας εισαγωγικών, γιατί εγώ δεν διαχειρίζομαι τέτοια πράγματα. Αυτοί τα διαχειρίζονται να τα βάλουν κάτω με τα δεδομένα που έχουν και να κάνουν ακόμα και τις οδηγίες που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοπεριβαλλοντικά, ναι. Δεν λέει κανείς όχι. Άρα για να το βάλουμε στη βάση του, τα λεφτά είναι τα ίδια, άλλαξαν τα κριτήρια. Τα αυτό. Κριτήρια, ναι. Για αυτή την προγραμματική περίοδο. Uh-huh. Εδώ υπάρχει μια αδικία λίγο πολύ στα φιλοπεριβαλλοντικά. Δεν μπαίνουν οι βιοκαλλιεργητές. Δεν μπορούν να μπουν οι βιοκαλλιεργητές. Uh-huh. Μα αυτοί που όντως το πιστεύουν και γίνανε βιοκαλλιεργητές ότι πρέπει να φύγουν μερικά δηλητήρια, μερικά χημικά από την φύση που μας επηρεάζει όλους και τη ζωή μας και την υγεία μας και τη διατροφική μας κατάσταση, δεν συμπεριλαμβάνονται. Και προσπαθούν να βρουν κάποια φόρμουλα να μας βάλουν να πάρουμε κανένα ψίχουλο. Τι να μιλάμε πάντων, για οικολογικά σχήματα, βέβαια. Ναι, τέλο πάντων, για να δούμε στο ψητό, δεν μπορεί ένας αγρότης που, και ιδιαίτερα στον τόπο μας εδώ στην Κρήτη που ζούμε, που πέρασε το φετινό περινόσπορο, την μη συγκομιδή λαδιού, για να μην πω κάτι που δεν θα κολλά, δεν έχουμε δηλαδή λόκαρπο, και να του ζητούν να πληρώσει και 70 και 100 και 150 ευρώ, όχι να πάρει επιδότηση, για να ασφαλίσει τις ελιές που δεν έχουν ελιές ή τα μπέλια που είχαν περνόσπορο και δεν είχαν σταφύλια. Αλλά τέλος πάντων, και την ώρα που είναι, και αποζημιώσω τα δίνονται... Είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, για κλάμα. Είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορεί δηλαδή, αντί να πάρει λεφτά πολλή παραγωγή, βάλανε και από το βιβλιάριό τους μερικά. Άλλοι που περιμένανε να πάρουν 1,5-2 χιλιάρικα, που ήταν ένας μέσος όρος, τα 3,5, ξέρω εγώ, 3 χιλιάρικα, 2,5, να πάρει, να μπορεί να συντηρηθεί μέχρι το χειμώνα, να αγοράσει μερικά λιπάσματα, να περάσει τα πετρέλαια. Και τώρα... Κάποιοι γιατί δεν πήραν τίποτα, κύριε Φραγκεδάκη? Η εξήγηση είναι... Είναι κάποιες χιλιάδες και στο Ελλάδα. Η εξήγηση είναι αυτοί που περιμέναν να πάρουν λεφτά και δεν πήρανε, ότι είχαν κάποια μοσκοτόπια, δηλαδή κάποια χέρσα, τα λέμε εμείς, στην ενιαία ενίσχυση, που είναι ή ενοικιασμένα ή δικά τους, είναι μοσκοτόπια, δεν πάνε να τα καλλιεργήσουν, και επειδή δεν έχουν ζώα, τους πετάει έξω το σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα γαλούμ που δεν ξέρω αν ο υπουργός αυτό που έκανε είναι μια κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει, αλλά δεν χρειαζόταν, μου φαίνεται, να του ζητήσει την παρέτηση. Πρέπει να παραιτηθεί ο πρόεδρος του ΠΚΠ. Μόνος του. Κύριε Φραγκεδάκη, μόνος του, διότι το βρυσίδι που έχει φάει είναι λίγο, αλλά δεν το λέμε για βρυσίδι. Τέλος πάντων, αυτό που. Το σοκ που έφερε στους παραγωγούς να περιμέναν ένα φράγκο να δουν αν καλύψει κάποιες ανάγκες είναι άνευ προηγουμένου. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, λέει δεν παρετούμε. Τι θα πει δεν παρετήσει? Εσύ είσαι επικεφαλής, παρετήσου. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν πρέπει να παρετηθεί και όλο το Υπουργείο μας. Επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα. Διώξτε με, έτσι. Κύριε Φραγκεδάκη, δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως λέτε κι εσείς, δεν έκοψε χρήματα. Άλλες κατευθύνσεις έδωσε, άλλα κριτήρια έδωσε. Αυτά τα κριτήρια. Το ξέραμε δύο χρόνια τώρα. Περάσανε στον κόσμο και στους παραγωγούς όπως έπρεπε για να γίνει και η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων όπως πρέπει? Μήπως τελικά δηλαδή κάπου χάθηκε και το μήνυμα στον δρόμο και ο παραγωγός δεν ενημερώθηκε σωστά? Ο παραγωγός δεν μπορεί να ξέρει μεγάλες λεπτομέρειες. Έχει πραγματικά την τεχνογνωσία του να πάρει ένα σποράκι να το κάνει ντοματιά, να το τρώμε ντομάτες. Ναι. Έχει την τεχνογνωσία του να φυτέψει ένα κομμάτι ξύλο, να το κάνει ελιά, να τρώμε λάδι.
αλλά σε εξειδικευμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να ξέρει πολλά πράγματα. Υπάρχουν όμως τα κέντρα υποδοχής των αγροτών που η Ένωση, οι ιδιώτες, αυτοί, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και σε κατευθύνουν τι θα βάλεις, τι θα κάνεις. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να ξέρω εγώ μεγάλες λεπτομέρειες αν τα σχήματα αυτά με παίρνουν ή με δεν με παίρνουν. Το ξέρουν κάποιοι συνδικαλιστές που ασχολούνται με αυτό, αλλά πιο πολύ το ξέρουν τα κέντρα υποδοχής των αγροτών που εκεί γίνονται οι αιτήσεις. Και εκεί πέρα κατευθύνονται οι αγρότες και να δηλώνουν όντως για να μπαίνουν μέσα. Αν αυτός δεν τον παρατρύνει ότι εδώ δεν χάνεις λεφτά, από εδώ πρέπει να απαιτήσεις λεφτά, ο παραγωγός δεν πρέπει να ξέρει λεπτομέρειες πολλές. Δεν υπήρξε ποτέ ενημέρωση. Διορθώσεις τώρα μπορούν να γίνουν, υπάρχουν προσδοκίες. Λένε ότι μπορεί να γίνουν. Λένε ότι μπορεί υπάρχει να γίνει. Υπάρχει μεγάλη πίεση γι' αυτό. Υπάρχει αλλά... μεγάλη πίεση, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πολιτικό ζήτημα. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολιτικό το ζήτημα, μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να το. Να... στις κουβέντες που κάνουμε εμείς, στα χαρτιά που οι ανακοινώσεις που βγαίνουν, να δώσει απάντηση στο γείτονά μου ή σε μένα, γιατί δεν έχει λεφτά στην τσέπη τώρα ενώ τα περίμενε, τα δικαιούται, οι επιδοτήσεις. Μπαίνουν με δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι να στηριχτεί ο παραγωγός. Να μην απαιτεί μεγαλύτερη τιμή στην αγορά, να το τρώσει λίγο πιο φτηνότερο, αν μπορεί να το τρώσει φτηνότερο. Mm-hmm. Και η άλλη κατεύθυνση είναι να, σε ποια σημεία σε σπρώχνω, με κίνητρα δηλαδή η επιδότηση, να μου παράγεις αυτά που λείπουν γενικά από την αγορά. Mm-hmm. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις. Η επιδότηση δεν είναι ένα χάρισμα. Είναι ένα κίνητρο και μια κατάσταση για να απαλύνει την τιμή στην αγορά. Ένα κίνητρο και να απαλύνει την τιμή στην αγορά. Mm-hmm. Την περιμένει ο παραγωγός. Τι χαρτιά του ζητάει, τα πάει όλα. Ναι. Τι πρέπει να κάνει, να υπογράψει από εδώ, να απαντήσει αυτό. Και την περιμένει και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Την περιμένει στα τέλη Οκτωβρίου, την περιμένει και το Δεκέμβριο στην εκαθάριση. Αν τότε στον προγραμματισμό του δεν έρθουν αυτά τα χρήματα, τότε έχει ισοπεδωθεί και όλο το προγραμματισμό, κύριε Φραγκετάκη. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι και εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσει από το Υπουργείο, από τον Υπουργό και συγκεκριμένε ότι η διόρθωση θα γίνει κάπω έτσι. Αυτοί που πέραν αυτά τα λεφτά θα τα ξαναπάρουν. Τα δικαιούνται. Το περίπλοκο σύστημα αφορά τους τεχνοκράτες, τα μηχανήματα, δεν ξέρω τι, τα λογιστικά τους, αλλά δεν αφορά τον παραγωγό. Ο παραγωγός περιμένει να δει αν ζήσει, να δει αν παράγει. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσουμε το Υπουργείο. Εάν ο Υπουργός δεν μπορεί να επιβληθεί και να βάλει τους κατάλληλους τεχνοκράτες, ας πάει αυτό στο σπίτι του. Mm-hmm. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτά που κατευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάνουν, σε εμάς τους παραγωγούς. Μας ενδιαφέρει να μπορούμε να το πάρουμε στην ώρα μας. Τώρα το κάνουν τρία κομμάτια. Παλιότερα το είχαμε ένα. Το κάνανε δύο. Τώρα το κάνουν τρία. Σιγά σιγά τι θα κάνουν, δηλαδή. Δεν μπορεί να καταλάβει ο παραγωγός τι θα κάνουν. Μα και τα οικολογικά σχήματα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα πληρωθούν, λέει, για, σε όσους ενταχθούν σε αυτά, γύρω στο Μάρτιο. Το Πάσχα. Και αν πληρωθούν και σε όσους. Και αν πληρωθούν. Και σε όσους ενταχθούν. Θα σας πω. Ζήσε Μάιο. Γιατί τώρα θα έπρεπε να καταλαβαίνουν τώρα οι παραγωγοί. Μιλώνανε πίτα. Ναι, θα δηλαδή, χαθήκανε και τι έγινε δηλαδή, με ένα λογισμικό που δεν χρησιμοποίησαν ή με ένα αλγόριθμο που δεν χρησιμοποίησαν. Ρωτάνε τον άλλο που περίμενε τώρα πώς και πώς. Πώς και πώς. Ένα χιλιάρικο γιατί. Σας είπα, δεν έφαγε στα φίλια σε εμάς την περιοχή μας, τουλάχιστον από τον Περνόσπορο, δεν περιμένει λάδι, τι περίμενε, μια επιδότηση. Mm-hmm. Και τώρα τι λέει, δεν έχει τώρα, θα την πάρει, θα δούμε και θα διορθώσουμε. Ή τον καλούν να κλαδέψει σε ελιές του, ας πούμε, από τώρα, ούτως ώστε να βάλει θερματιστή κλαδιών και να δικαιολογήσει με τιμολόγια ότι έβαλε θερματιστή κλαδιών. Αυτά είναι προβάσεις αναμαρτίες. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα. Για πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα πώς είναι η καλλιεργητική τεχνική, γιατί έχουμε γεωπόνηση. Συμβουλευόμαστε, κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε ημερίδες και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς το κάνουμε και από εμπειρία. Αυτοί ας κάνει τη δουλειά τους όπως πρέπει και ας μην υποδεικνύει πώς το κάνουμε. Μπορεί η οδηγία να είναι αυτή, εγώ θα την πάρω και θα τη χρησιμοποιήσω, θα την κάνω. Όμως δεν μπορεί να φτάνει στο σημείο μια αναδιάθρωση τη προγραμματικής περίοδου, να κάνουμε αναδιάθρωση ανακατανομή των χρημάτων. Mm-hmm. Και να φτάνουμε στις ιδεδρώτες καλλιέργειες να παίρνουν κάποια στιγμή και λιγότερα λεφτά από αρωτρέες, που η αρωτρέα την έκανε φέτος, μπορεί να τη χαλάσει στη μέση, να φτιάξει μια άλλη, χωρίς να τη φας. Η ελιά πώς θα το κάνεις, το αμπέλι πώς θα το κάνεις, η βερικοκιά πώς θα την κάνεις. Σωστά. Και φτάνει στο σημείο η επιδότηση να μην, στο στρέμμα να μην φτάνει στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ. Δηλαδή, όταν μου δίνει 50 ευρώ επιδότηση στο στρέμμα, τα ασφάλιστρα θα είναι 110 να. Σε επιτραπέζια χρήση. Να. Φανταστείτε δηλαδή. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν και βάλουν κάποια προσκόμματα μόνο και μόνο
να βρεθούμε στο κενό και το κίνητρο το δεύτερο να υπάρχει παραγωγός στην Ήπεθρο να φεύγει. Ακούσαμε και στοιχεία ότι έχει καταληφθεί το 20% της καλλιεργούμενης γης μέσα στη δεκαετία. Εμείς το βλέπουμε, πρακτικά το βλέπουμε δηλαδή. Βλέπουμε ότι πέρυσι με την πλημμύρα, την βροχή που δεν φάγαμε πάλι στα φύλλα, πήραμε κάποιες αποζημιώσεις. Κάποιοι δεν πήραν ακόμη. Και δεν πήραν και επιδότηση και δεν πήραν και στα φύλλα από αυτό το περνόσπορο. Και ρώτησαν πώς θα ζήσει. Ναι. Δεν θα φύγει. Θα πάει με 4-5 εκατοστάρια να δουλέψει στο ξενοδοχείο. Αυτή είναι η εξέλιξη. Θα φύγει. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ακόμα, Χριστόφορε, ένα τελευταίο σχόλιο και από σένα. Ακόμα και η περιφερειακή αξία δικαιώματος που είναι 21,5 ευρώ αναστρέμα για τα σιτηρά, 27 ευρώ αναστρέμα για την ελιά και το αμπέλι και 17,6 ευρώ αναστρέμα για τα βοσκοτόπια. Πολλοί παραγωγοί έχουν πάει κάτω από αυτές τις τιμές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι ήταν προγραμματισμένο η σύγκληση σε αυτά τα επίπεδα της ενιαίας περιφερειακής αξίας δικαιώματος να γινόταν ομαλά μέχρι το 2027, όχι μόνο δεν έγινε ομαλά, αλλά αντιθέτως εφαρμόστηκε αυτή η σύγκληση και μάλιστα έπεσε και σε πιο χαμηλά επίπεδα για πολλοί κόσμο. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ενώ υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε ομαλά, ξέρω εγώ, δεν θα κόβανε αμέσως από τον κόσμο τα χρήματα που έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια και θα γινόταν η σύγκληση, ας πούμε, μέχρι το 2027. Καλά, το είπες, Χριστόφορε, υποτίθεται. 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 Αν είπαμε ότι πήγαν να. Επομένως, διασταθήκαν. Οι κατεζήσανε να μικρή παραγωγή και οικολογικά σχήματα και τα κάναν τόσο μπάχαλο. Ούτε το ένα θα γίνει, ούτε το άλλο θα γίνει. Ο παραγωγός είναι στο κενό. Και θα πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής να δώσει απάντηση σε αυτά, πότε θα πάρει τα λεφτά που και με ποιο τρόπο. Όχι θα ξέρει, πότε. Τα πότε. Έτσι. Πότε, γιατί τρέχουν οι ανάγκες. Ή ας πληρώσουν όπως πέρυσι, γιατί υπήρχαν και αυτές οι φωνές των αγροτικών φορέων, κάποιων αγροτικών φορέων που ασχολήθηκαν. Πληρώστε μας όπως και πέρυσι, ούτως ώστε να υπάρξει ο χρόνος της κατάλληλης προετοιμασίας για την επόμενη χρονιά. Έτσι. Κάτι το οποίο όμως δεν εισακούστηκε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.